Λάρα, στην περιοχή τη προστατευόμενη Λάρα στο Ψεύτρα, έχουμε και τα δύο είδη. Δηλαδή την πράσινη και την καρέτα. Την πράσινη να σημειώσουμε ότι είναι πιο σπάνια από την καρέτα. Στην άλλη περιοχή, Natura, που έχουμε στον κόσμο τη Χρυσοκού, μόνο καρέτα έχουμε. Και το σημαντικό εδώ τη περιοχή είναι ότι έχουμε τη σπάνια πράσινη χελώνα, η οποία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνη χώρα που έχει πράσινη χελώνα, δηλαδή αναπαραγωγικά πεδία, παραλίες που αναπαράγεται η πράσινη, είναι η Κύπρος. Στην Ελλάδα έχουμε καρέτα, αλλά μόνο μπορεί να εμφανιστεί πράσινη, αλλά μόνο στη θάλασσα. Αναπαραγωγική δραστηριότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε, μόνο στην Κύπρο. Όταν βγει μια χελώνα να γεμίσει τα μπράτη πάνω στην παραλία, η πρώτη μας δουλειά είναι να τοποθετήσουμε προστατευτικά κλουβιά, γιατί όπως ξέρετε το πρόγραμμα αυτό άρχισε το 1978, το πρώτο συμμεσογείο του είδους του, και άρχισε γιατί μετά από μια επισκόπηση που κάναμε στις παραλίες της Κύπρου, βρήκαμε ότι το 80% των φωλιών καταστρέφονται από τις αλεπούδες, το 80%. Και έτσι άρχισε το πρόγραμμα προστασίας. Και όταν βγει το πιο σημαντικό τώρα είναι να προστατεύσουμε τις φωλιές από τις αλεπούδες. Έτσι, πρώτη δουλειά μας είναι να εντοπίσουμε τη φωλιά, να εντοπίσουμε που είναι ο θάλαμος, που είναι μέσα, τη φωλιά είναι ακριβώς το θάλαμο που παίρνουν τα αυγά, και μετά να βάλουμε το προστατευτικό κλουβί. Μετά από 7 εβδομάδες, τα χελωνάκια θα βγουν και θα κατευθυνθούν στη θάλασσα εσυπτοδός. Πάντα και οι μητέρες και τα μικρά χελωνάκια βγαίνουν πάνω στην παραλία νύχτα. Γιατί είναι η θερμοκρασία χαμηλή, υπάρχει μια ησυχία, διότι είναι πολύ ντροπαλά ζώα, μπορεί να δουν μια σκιά, να δουν άνθρωπο και να καταλήψουν την παραλία πριν να γεννήσουν. Γι' αυτό και απαγορεύεται με τους νόμους που περάσαμε, με τους κανονισμούς το 1989, απαγορεύεται η παραμονή πάνω στην παραλία μετά τη δύση του ήλιου. Δηλαδή κανένας δεν επιτρέπεται να είναι πάνω στην παραλία. Μετά από την προστασία των φωλιών και την ευκόλαψη, ανοίγουμε κάθε φωλιά για να γράψουμε τα στοιχεία κάθε φωλιά, τη στατιστική. Πόσα χελωνάκια ευκολαφθήκαν, μετρώντας τα τσόφλια. Δηλαδή, όσα τσόφλια βρεις μέσα στη φωλιά, σημαίνει ότι τόσα χελωνάκια έχουν φύγει να πάνε στη θάλασσα. Μετά θα μετρήσουμε πόσα είναι μη γονιμοποιημένα, πόσα έχουν πεθάνει. Η πράσινη χελώνα για να οριμάσει μετά που μπαίνει στη θάλασσα, ως χελωνάκι χρειάζεται 30 χρόνια για να οριμάσει και να επιστρέψει πίσω στην παραλία που ήδη έχει γεννηθεί. Πώς τα καταφέρνει, έχουν το βιολογικό GPS τους, το οποίο την ώρα που βγαίνουν στην παραλία να πάνε στη θάλασσα, καταγράφουν τις συντεταγμένες της παραλίας. Θα βγουν, δεν θα γεννήσουν στην ίδια φωλιά, αλλά θα γεννήσουν στην ίδια παραλία. Η καρέτα οριμάζει γύρω στα 20 με 25 χρόνια. Και να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο το GPS, το βιολογικό που τις φέρνει πίσω στην ίδια παραλία που έχουν γεννηθεί, αλλά καταγράφουν μέσα στη φωλιά τους και τη σύσταση, τη χημική της άμμου και το είδος της άμμου, αν είναι χοντρόκοκο, λεπτόκοκο. Δηλαδή πολλά στοιχεία καθορίζουν αυτήν την με το να επιστρέψουν στην ίδια παραλία. Τα χελωνάκια όλα που ελευθερώνουμε στη θάλασσα, ένα της χιλής επιβιώνει, οριμάζει και επιστρέφει. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ζουν περίπου 100 χρόνια. Ξεκινήσαμε το 1978 με περίπου 300 φωλιές και φτάσαμε να έχουμε 1500-1800 φωλιές. Τα στοιχεία που έχουμε συμπίπτουν με την ορίμαση των καρέτων και την ορίμαση των πράσινων.